των καταγγελιών του Μαρίου Παναγκή για όλα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Το είχαμε πει και χθες, Χρήσανθε, ότι οι ανακριτές βρίσκονταν πολύ κοντά στο να εξασφαλίσουν εντάλματα έρευνας σε χώρους όπου στεγάζονται φορείς του ποδοσφαίρου. Στις 7:30 λοιπόν, ομάδα αποτελούμενη από 20 περίπου ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου με την συνδρομή μελών της ΜΑΤ, με το ένταλμα στο χέρι, εισήλθαν στο κτίριο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου μαζί με τον Γενικό Διευθυντή Ανθούλη Μιλωνά. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι έρευνες και η παραλαμβή τεκμηρίων. Πρόκειται για σωρία εγγράφων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία θα μεταφερθούν στο Αρχηγείο Αστυνομίας για να τύχουν περαιτέρω αξιολόγηση. Θα πούμε, Χρήσανθε, ότι η απόφαση για έρευνα στα γραφεία της ΚΟΠ λήφθηκε μετά από πολύ όριστη σκέψη στην αστυνομική υπηρεσία υπό τον Γενικό Εισαγγελέα και τους ανακριτές. Ακολούθησε δεύτερη πολύ όριστη σκέψη στο Αρχηγείο Αστυνομίας και αργά το απόγευμα οι ανακριτές εξασφάλισαν το διάταγμα έρευνας, το οποίο εκτελέστηκε λίγο μετά τις 7:30. Μάλιστα. Να πούμε ότι μέσα από την διερεύνηση προκύπτουν πολλές ενότητες. Οι καταγγελίες Παναγία αφορούν μεταξύ άλλων οικονομικά σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, χρηματισμό προσώπων που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο και φυσικά τους στημένους αγώνες. Ελένη, ευχαριστούμε πολύ. Θα μείνουμε στα όσα συμβαίνουν στην ΚΟΠ. Στο άλλο μέτωπο των εξελίξεων θα πάω, καθώς χωρίς ουσιαστική κατάληξη και χωρίς η συζήτηση στην ουσία να μπει στα βαθιά, ολοκληρώθηκε η άτυπη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ. Ο Βασίλη Τσιρόπουλος την παρακολούθησε, θα μας ενημερώσει. Βασίλη, οι προσδοκίες ήταν πολύ περισσότερες.